Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι του ΙΚΜΕ με σκοπό να αποφευχθεί η διάλυσή του παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δικαιωθεί πλήρως από τις μέχρι τώρα ενέργειές τους, αφού οι συναντήσεις που πραγματοποίησαν με το αρμόδιο Υπουργείο έως τώρα απέβησαν όλες άκαρπες. Ο αγώνας μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιωθεί ή δεν έχει δικαιωθεί πλήρως. Πιστεύουμε όμως ότι δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας εύκολα, θα πέσουμε όλοι μαζί μέχρι να δικαιωθούμε. Το τελευταίο ραντεβού που έγινε στο Υπουργείο ήταν την περασμένη Πέμπτη, το οποίο ραντεβού ήμουνα και εγώ παρόν, με τον κύριο Μανιάτη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Αλεξόπουλο. Μία δήλωση που είπε μπροστά μας ο κύριος Μανιάτης είναι, παιδιά, μην πιέζετε τα πράγματα, είμαστε χώρα περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή έχουν παραδοθεί στους ξένους οι οποίοι μας κάνουν κουμάντο για οτιδήποτε. Το τελευταίο που μας έχουν πει είναι ότι για να λειτουργήσει το ΙΓΜΕ πρέπει να μείνουν εκτός από αυτούς που ήταν προγραμματισμένα από την αρχή, δηλαδή γύρω στα 120 άτομα, θα παραμείνουν άλλα 20 άτομα με κάποιες ειδικότητες. Οι ειδικότητες αυτές βέβαια ήταν κάπου φωτογραφία για να κρατήσουν κάποιους που ήθελαν αυτοί. Στο τέλος βέβαια δεν τους βγήκαν, γιατί είναι έτσι τα πράγματα και είναι οι πολλές ειδικότητες που υπάρχουν στο ΙΓΜΕ που δεν μπόρεσαν να κρατήσουν έστω και με αυτά τα άτομα αυτούς που θέλουν. Ακόμα οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνει εκ νέου ένα οργανόγραμμα βάσει το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα ο νέος φορέας και με βάση αυτό να προκύψουν οι απολύσεις και οι όποιες εργασιακές εφεδρίες. Η δικιά μας θέση είναι να γίνει ένα οργανόγραμμα του νέου φορέα, του ΕΚΒΑ, στο οποίο συγχωνευτήκαμε με το ΕΚΠΑ και έγινε το ΕΚΒΑ, να γίνει ένα καινούργιο οργανόγραμμα βάσει του οποίου θα διαπιστωθούν ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν για να λειτουργήσει ο νέος φορέας, ποιες είναι οι ανάγκες για να υλοποιηθούν τα έργα του ΕΣΠΑ ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ και βάσει του νέου οργανογράμματος να γίνουν όποιες απολύσεις ή εργασιακές εφεδρίες. Καταλήγοντας, ο ίδιος τονίζει ότι οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ Ξάνθης ζητούν να πάρει θέση και ο τοπικός υπουργός, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει παρά τις όποιες ενέργειες των ίδιων.